μία υπονόμευσή του. Mm -hmm. Πρώτον από τα μέσα, δεύτερον με κάποιες δηλώσεις κάποιων αυτών, ιδιαίτερα χτες του Ιρλανδού. Mm -hmm. Ε, mm -hmm. και όταν βλέπεις και έναν Έλληνα υπουργό να ταυτίζεται με αυτές τις απόψεις... Προσπαθούν να τον κοντίνουν κατά τη γνώμη σας. Εγώ τον νομίζω υπουργό. ναι. Ναι λέτε. Να τον υπονομεύσουν με λέτε. οποιοδήποτε λέτε. αποτέλεσμα. Λέτε. Ναι, 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 ναι. Γιατί και οι μέν έξω έχουν <coughs> κάποιο... Η, αυτό που λέω εγώ, οι ακραίοι κύκλοι έχουν κάποιο στόχο. Δηλαδή, να μην πετ, να, ο, ο, ο διαπραγματευτής να έχει υπονομευτεί, ούτω ώστε τα αποτελέσματα να μην είναι τόσο θετικά για την είναι, Ελλάδα. Είναι θέμα προσώπου ή είναι. θέμα πολιτική. Ναι, oh. αλλά και αυτό που διαπραγματεύεται παίζει Με ρόλο. Να έχει λιγότερη, μικρότερη ισχύ. Έτσι, είναι. mm. παίζει Α, ρόλο. Και τώρα, μια και μην είμαστε στον κύριο Βαρουφάκη. Ο Α... Βαρουφάκη είπε και κάτι άλλο. Όμως, το όμως που έκανε ε. μεγάλη εντύπωση, κύριε Υπουργέ. Συζητήθηκε πολύ και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα το θέμα του δημοψηφίσματο ή των εκλογών. Και το θέμα δεν είναι αν το πει ο κύριο Βαρουφάκη. Αν το υπάρχει το... Ερω... θέμα. Το ερώτημα είναι αν φτάσουμε στο μη που λένε. Υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Αφήστε τώρα πώ το χαρακτηρίζω κάτι. Το έχει ω όπλο και ω σκέψη. Το είναι το Πάμε, φτάνουμε σε ένα σημείο και δεν πάει παραπάνω διότι μα ζητάνε απαράδεκτα πράγματα. Τι κάνουμε εκεί, Βεβαίω η κλασική απάντηση σε αυτό από άλλου θα είναι ότι δεν θα φτάσουμε σε αυτό το Α, σημείο. Τέτοι, ναι. Έτσι δεν είναι. Εγώ πιστεύω έτσι κι αλλιώ ότι αποκλείεται να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σα θα έλεγα και στο διάλογο. Αλλά η κυβέρνηση για ποιο λόγο φαντάζομαι ότι το, ναι. το πιστεύω. Αν, ας πούμε, κάνει μια ε, ανάλυση τη κατάσταση και έχοντα τι δικέ τη, όπω λέμε, κόκκινε γραμμέ, φαντάζομαι ότι και. Παρακολουθώντα τον εταίρο-αντίπαλο-συνομιλητή, σκέφτεται ότι και αυτό έχει τι δικέ του στοχεύσει και κόκκινε yeah. γραμμέ. Και αν δεν συμπίπτουν οι, οι γραμμέ, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Άρα... Ναι, αυτό λέω, ότι εμεί θα δώσουμε μάχη, ε, ούτω ώστε να μην φτάσουμε είτε σε δημοψήφιμα είτε σε εκλογέ. Προηγουμένω κάτι με ρωτήσατε και μου είπατε, αν φτάσουμε στο μη παρέκει, τι εννοούμε. Δηλαδή εννοούμε να κλείσουν τις κάνουλες, τι. Τι άλλο. Να κλείσουν τις κάνουλες. Έτσι, έτσι, δεν είναι. αυτό από, ασφυξία, από ασφυξία, ασφυξία. Ναι. Ε, Είπα προηγουμένως ότι εμείς επιδιώκουμε, πιστεύουμε ότι μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα λυθούν τα προβλήματά μας. Από εκεί και πέρα Επομένως... δεν, μένουμε, δεν μένουμε με τα χέρια ε, σταυρωμένα. Άρα Το όπλο παραμένει. Ένα, και εναλλακτικέ λύσει Συμβαίνει και εναλλακτικέ λύσει. Και, και το ενδεχόμενο Αφού προσφυγή εναλλακτικές στο λαό. Και λύσει δεν χρειάζεται. Αλλά... Εναλλακτικέ τι εννοούμε, ένα λεπτό. Χρηματοδότηση. Προφανώ χρηματοδότηση εννοούμε από άλλε <laughs> χώρε, ε, από ε, άλλε πηγέ. Εννοούμε εναλλακτικέ πηγέ χρηματοδότηση που μπορεί να είναι μέσα από την Ελλάδα. Έξω από την Ελλάδα, από ξεχωριστέ χώρε μέσα από την Ευρώπη. Από ξεχωριστέ χώρε. Μέσα από την Ελλάδα τι μπορεί Πώς. να είναι, Θα πάμε σε φορολόγηση ή σε. στι καταθέσει εννοείται. Όχι, από ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό mm. και είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν στη φάση που η Ελλάδα κινδυνεύει. Έχετε και τέτοιες πηγές, τέτοιους... υπάρχουν αυτά ή και το σφαίρα Έχουμε, σε μια τέτοι... και έχουμε τέτοιους Έλληνες οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να, mm. να συμβάλλουν σε αυτή την είναι προσπάθεια. Σα Σας mm. λέω γιατί, γιατί... Ε... Ε... καταλαβαίνουν και βλέπουν ότι υπάρχει μια κυβέρνηση με πλήρη ανιδιοτέλεια που το μόνο προσπα... που προσπαθεί είναι να βγάλει από το τέλμα την Ελλάδα. Ε, εντάξει, αυτό ναι. αυτός ο κόσμος εσείς... κατά τη γνώμη μου μπορεί κ. να Υπουργέ, προσφέρει. ότι εσείς αποκλείετε την πιθανότητα και δημοψηφίσματος ή εκλογών τέλο πάντων. Ναι, δεν εγώ, το έχετε δηλαδή στην εγώ οπτική σας. Εγώ δεν σας. το βλέπω διότι δεν βλέπω το τέλος. Ναι, αυτό ναι, Να, ναι το λέτε. κατάλαβα γιατί τα συζητήσαμε και στο διάλειμμα. Ναι, 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 ναι. δεν βλέπω το τέλος δεν αυτό, δεν πιστεύω. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει και δεν πρέπει να το έχουμε και στο... Αντίξαρτητα αν πρέπει να υπάρχει μια προετοιμασία αυτού του τύπου που σα είπα και μια διερεύνηση. Αλλά εγώ δεν το βλέπω. Εγώ πιστεύω. Να το και φάνηκε και προχτές. Τι ακούγαμε πριν γίνει το χθεσινό. Τι ακούγαμε πριν γίνει ναι. το δε χθεσινό. Ναι. Όλε Ας... οι δηλώσει ήταν αρνητικό το κλίμα. Ε, ήταν αριθικό. ότι μα πετάνε απ' έξω. Yeah. Mm -hmm. Και όμω πήγε μια χαρά. Προχωράμε. Την Δετάρτη θα κάνουν αξιολόγηση. Yeah. Δεχτήκανε τα 7. Γιατί έχουν δεχτεί τα 7 και τα άλλα 3 που στείλαμε και θα στέλνουμε συνεχώ διότι εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κυβερνήσουμε. Και κυβερνώντα, τέτοια θέματα πρέπει να τα τώρα, αντιμετωπίσουμε. Τώρα θέσατε ένα, ένα σοβαρό. Είστε υποχρεωμένοι να κυβερνήσετε. Το να κυβερνήσει κανεί σημαίνει ότι εφαρμόζει μια πολιτική. Εφαρμόζει την πολιτική του. Ναι, τη δική μα. Με του συμβιβασμού του αναγκαίου, λέω, σε σχέση με σε ορισμένου τομεί, αλλά την πολιτική του. Εγώ δεν ξέρω που έχουμε κάνει συμβιβασμού. Αυτό θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Ή είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ ω κυβέρνηση τώρα, ακόμα και στο μεσοδιάστημα. Δεν λέω για το μετά. Μετά θα το συζητήσουμε με βάση το τι συμφωνία θα πάτε να κάνετε. Αλλά ακόμα και στο μεσοδιάστημα. Να προχωρήσει, ας πούμε, στην εφαρμογή του προγράμματο Θεσσαλονίκη, εγώ σα λέω. Ε, Ή να ανοίξει τι πολιτικέ του για το ευρύτερο πρόγραμμα τη χώρα. Η χώρα κάπου πρέπει να πάει. Δεν είναι οι τέσσερι μήνε. Πρέπει να οδηγηθεί στην ανάπτυξη. Πρέπει να βρεθούν δουλειέ. Πρέπει να αναπτυχθούν τομεί τη οικονομία. Πρέπει να πέσει χρήμα στην αγορά. Βέβαια. Πρέπει χιλιάδια. Ε, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Μπορεί να το κάνει αυτό ή είμαστε κάτω από το φακό που σε παρακολουθεί και σου λέει. Μην το πειράξει αυτό, διότι δεν γίνεται αυτό. Να oh. okay. μα πει πρώτα απ' όλα αν θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα τη Θεσσαλονίκη. Γιατί βλέπουμε ξυλώνεται σιγά σιγά, κύριε. Όχι, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, εκτό αν δεν θέλουν να υπάρχει ανάπτυξη, ξέρετε, με αυτά που λέμε, μπορεί οι εταίροι μα να θέλουν να μα έχουν έτσι, δηλαδή με δανειοδότηση, χωρί να υπάρχει μια. Να ξεκινήσει μία ανάπτυξη στην Ελλάδα, ούτως ώστε πίτα, να μεγαλώσει η πίτα, δω, να μεγαλώσουν τα έσοδα, για να μπορούμε κάποια στιγμή να ξεπληρώνουμε και το περίφημο χρέος, αφού βέβαια απομειωθεί. Είναι δυνατό να μην Σε το... Αν το... δεν το θέλουν αυτό... Σε λεπτό, επειδή το είπατε αυτό κύριε Υπουργέ, παραμένει αυτό ως κεντρικό πολιτικό κομμάτι της κυβέρνησης, δηλαδή... Η Βέβαια. απομείωση του μεγαλύτερου μέρου του χρέου και το υπόλοιπο υπολοιπό με ρήτρα ανάπτυξη. Βέβαια. Γιατί είχε αποσυρθεί αυτό. Όχι, δεν έχει αποσυρθεί. Και η διάσκεψη για, τους για το χρέο. Και η περικοπή του έχει φύγει από ναι, την οπτική τη κυβέρνηση. Μην ξεχνάτε τι κάναμε 20 Φλεβάρι. 20 Φλεβάρι, κάναμε το, το πρόγραμμα γέφυρα. Mm όπου να μας διατηρήσει για τους τέσσερις μήνες αυτούς. Σταματήσαμε τα μνημόνια και τις ε, λιτότητες. Κάνουμε αυτή την πρόταση που κάναμε την... Και αμέσως μετά από τον Ιούνιο-Ιούλιο θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις Ίσο. για το είναι το ε, λοιπόν. Τι συζητάμε τον Ιούνιο. Συζητάμε μόνο... Προετοιμάζομαι από τώρα τη συζήτηση, φαντάζομαι. Ε. Λέω. Συζητάμε <χυ> μόνο το θέμα του χρέους ή συζητάμε αυτό που ακούω από να λέγεται. À, πρέπει να συζητήσουμε ένα νέο πρόγραμμα, μια νέα συμφωνία που θα, προέχει, θα έχει και λεφτά, θα έχει και 30-50 δισεκατομμύρια. Τα χρειάζεται η χώρα. Εμεί συζητάμε ένα νέο πρόγραμμα δανειοδότηση με ένα νέο μνημόνιο, με μια νέα συμφωνία ή άλλο ή συζητάμε ε, μόνο εμείς, το χρέο και τίποτα άλλο. Εμεί αυτό που έχουμε μπροστά μα είναι οι τέσσερι μήνε. Θέλουμε να ανταπεξέλθουμε στι ανάγκε που υπάρχουν για του τέσσερι μήνε. Και τότε Εντάξει. με καλύτερου όρου θα ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Έτσι, πρώτον, για την απομείωση και τη διευθέτηση του χρέους. Mm. Με ένα χρέος 350 δις δεν, πας δεν υπάρχει περίπτωση καμία οικονομία ούτε καμία οικονομία να τα βγάλει πέρα. Mm. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι και είναι υποχρεωμένοι mm. να αναγνωρίσουν μια πραγματικότητα και να δούμε πώς... Θα δημιουργηθούν οι συνθήκες ναι. το ώστε... Αυτό είναι το, το ευκταίο. η ιστορία oh, είναι... Όχι, δεν, δεν υπάρχει άλλη λύση, <laughs> όπως τώρα. Μα αυτό λέω, ε εάν πάτε σε αυτό Κύριε μόνο. Κύριε Λεριτζή, όπως Μα... τώρα, δεν υπήρχε άλλη λύση. Παρότι λέγανε οι εφημερίδες, οι διάφοροι, ότι θα μας σας στείλουν πίσω, δεν υπήρχε άλλη λύση. Υπήρχε η λύση αυτή που βρέθηκε τώρα, ναι. που είναι μία λύση να δούμε... Να ναι, αλλά πρέπει τις... να έχει και πλάν B γι' αυτό όμω, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, αν σου πούνε όχι στην απομείωση του χρέου, με <laughs> τώρα όχι, λένε όλοι. <laughs> και, και μάλιστα με σκληρό τρόπο. <laughs> όχι... Και προτέθηκαν <laughs> όχι. Δεν πειράζει. Έτσι, <laughs> εκτιμάτε ότι θα, πάμε, θα αλλάξει Α, η στρατηγική τη Ευρώπη, θα πάει να ελλάδα, θα ας αλλάξει η στρατηγική. Όχι, αλλά, ε, λένε όχι, αλλά είναι και άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν τι γίνεται. Τι θα προ... Λένε όχι και τι θα γίνει. Θα καταρρεύσει ναι, η Ελλάδα, θα, σε πετάξεις θα πετάξεις καταρρεύσει... Ευρώπης. Ευρώπης. Τι σε θα εκτός. γίνει με την Ιταλία. Μπορεί να βγάλει εκτό, κύριε Υπουργέ. Τι θα γίνει με το χρέος της Ιταλίας που χρωστάει 2,33. Mm -hmm. Τι θα γίνει με το χρέος της Γαλλίας. Mm -hmm. Άρα είναι υποχρεωμένοι, είναι υποχρεωμένοι και αυτοί mm -hmm. και εμείς να βρούμε, να το συζητήσουμε και να βρούμε λύση. Ωραία. Συνολικά υιδάλλος, λοιπόν η αντιμετώπιση α, α, και για του άλλου. Ναι, θα πάει ευρώ. για καταστροφή όλη η Ευρώπη. Είναι δυνατόν. Ούτε mm -hmm. καν οι Αμερικάνοι το θέλουν, ούτε οι Κινέζοι το θέλουν. Δεν mm -hmm. είναι δυνατόν. Ωραία. Δεν είναι δυνατόν. Να, να, να επιμείνω όμω στο, στο ρεαλιστικό τη προοπτική. Ακόμα και αν βρεθ, 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 βρούμε μια συμφωνία με του εταίρου μα σε σχέση με το χρέο, ναι. η χώρα μπορεί κατά την άποψή σα μέσα από αυτή τη συμφωνία να ζει με τα δικά τη λεφτά. Διότι οι εταίρε σου λένε, και όταν το συζητήσουμε, εσεί παρόλα αυτά έχετε, ανάγκη, έχετε χρηματοδοτικές ανάγκε. Επομένω, εκτιμούν από 30 έω 50. Εσεί μπαίνετε σε αυτή τη συζήτηση ή θεωρείτε ότι με Ιχώ. τα λεφτά που βγάζουμε. Το ρωτάω, διότι και τώρα βγάζουμε λεφτά. Αλλά δεν μπορούμε να πληρώσουμε τι δόσει που ναι. είναι και μικρέ. Η χώρα. Και δεν μπορούμε να αναπτύξουμε και τη χώρα, γιατί δεν έχουμε λεφτά να ανοίξουμε τι τομεί ναι, τη οικονομία. Η χώρα για να μπορεί να ζήσει με τα δικά τη λεφτά πρέπει να αναπτυχθεί. Ναι. Πρέπει να αρχίσει η ανάπτυξη. Εμεί έχουμε 7 τομεί που θεωρούμε ότι η παραγωγική ανασυγκρότηση πρέπει να γίνει πάνω σε αυτού του 7 τομεί. Κυρίω. Είναι ο τομέα ο πρωτογενή, mm -hmm. είναι ο τομέα του τουρισμού 2, είναι οι νέε τεχνολογίε 3, είναι η βιομηχανία 4, είναι οι κατασκευέ 5, είναι. Αυτό είναι το σχέδιο το μετά. Είναι το σχέδιο που υλοποιεί, πρέπει να υλοποιείται από σήμερα. Mm -hmm. με το σχάρι. Εμεί δεν λέμε ότι το, ο τομέα των κατασκευών θα, θα συνεχιστεί φτιάχνοντα πολυκατοικίε και διαμερίσματα που θα μένουν απόλυτα. Αλλά, αλλά ο τομέα των κατασκευών μπορεί να ξεκινήσει. Μπορεί να ξεκινήσει. Μπορεί να ξεκινήσει, πάμε το σχάρι, όταν φτιαχτούν οι ζώνε υποδοχής των διατηρητέων mm -hmm. που έχουν σταματήσει αυτή τη στιγμή πάνω από 15.000 διατηρητέα και γκρεμίζονται. Μπορεί να υπάρξει ας πούμε, ένα πρόγραμμα ανάπλασης πόλεων. Βεβαίω. Βεβαίω μπορεί να, να υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάπλαση. Αν δεν υπάρχει πρόγραμμα ανάπλαση του κέντρου τη Αθήνα, μην νομίζετε ότι μπορεί να αναπτυχθεί ο τουρισμό έτσι όπω εμεί τον έχουμε στο yeah. μυαλό μα. Ένα τουρισμό ο οποίο θα έχει και σχέση και με την αρχαιολογία και με, και με, αυτό, και με την. με την το άλλο, την την Αθήνα, Άνθρωπονος. δηλαδή να πάρει και άλλε διαστάσει ο τουρισμό. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία μπορεί να γίνουν. Παραδείγματο χάρη τα, τα, εννέα, τα εννέα χτίρια στη λεωφόρα Λεξάδα απέναντι Απένδω, εδώ, τα προσφυγικά. Εδώ, από Αθήνα, από τα προσφυγικά, mm. Είναι, είμαστε υποχρεωμένοι να τα αναπλάσουμε. Αυτά δεν κοστίζουν πάνω από 5-7 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ Είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στην ανάπλαση αυτών για να ανασάνει ο Άγιο Σάβα το αντικαρκυνικό το οποίο. Τα μεγάλα σύμμα. έργα θα συνεχιστούν, κύριε Υπουργέ. Δρόμοι, οδικοί άξονε. Έχουμε ακόμα τον Αθηνών Κορίνθου. Οι δρόμοι και οι μεγατοί. Τα μεγάλα έργα θα... έχουν Κορίνθο ήδη πατρών, ξεκινήσει πριν έρθουν. Τι να λέω, θα προχωρήσουν. Ήσο. αυτά προφανώ και θα πάτε σε μια παρέμβαση να ξανασυζητήσετε τι συμβάσει. Διότι στο παρελθόν. Είχε ασκηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ μια πολύ δρυμία κριτική στι συμβάσει που είχαν υπογραφεί τα και διόδια. για του δρόμου και για τα μεγάλα και τα διόδια. Αυτό είναι το θέμα, τα διόδια. Θα πάμε σε αυτή τη συζήτηση, ναι, ναι, Εμεί όταν ήρθαν πριν από δύο χρόνια, είμαστε στη Βουλή. Ναι. Είμαστε αξιωματικοί αντιπολίτε. Ναι. Όταν ήρθαν οι συμβάσει αυτέ στη Βουλή, δεν είπαμε όχι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί πέντε δρόμοι οι οποίοι βρίσκονται στη μέση να μην συνεχιστούν. Μάλιστα. Εμεί τότε είχαμε βάλει. Κάποιες, Για τους κάποιους όρους στους οποίους θα τους επαναφέρουμε τώρα με ποια έννοια με την έννοια πια από τη στιγμή που οι συμβάσει είναι υπογεγραμμένες μέσα από μια συζήτηση καλής θέλησης να δούμε πως Πραγματικά mm -hmm. και τα δύο μέρη θα μπορούν απρόσκοπτα να, συνεχισ... να συνεχίσουν τα έργα mm -hmm. και να είναι και προ όφελο mm -hmm. των εταιριών αλλά και προ όφελο των ανθρώπων. Με στόχο να μειώσετε τα διόδια, γι' αυτό μιλάμε. Και ναι. Είτε ο πολίτη γι' αυτό ενδιαφέρεται. Με βεβαίως. βάση βεβαίως, βεβαίως, αυτό που λέγατε. Με βάση αυτό που λέγατε, ότι από τώρα ουσιαστικά πρέπει κανεί να δουλεύει για την. Προ αυτή την κατεύθυνση. εβδομάδα έχουμε εσύ, εσύ, ουσιαστικά. Ναι, δηλαδή αλλά ασκείτε μια κριτική πάνω στην πάνω κυβέρνηση. Προ τα πάντα. Προ ε. Επειδή είστε υπουργό επί του συντονιστή, που λένε. Ε, θέλω να μου πείτε έτσι ειλικρινά αν είστε ικανοποιημένοι mm. από αυτό το πρώτο σχεδόν δίμηνο ε, από την παραγωγικότητα των Υπουργείων. Και το ρωτώ. Διότι έχει κανεί την αίσθηση ότι είμαστε. <σχ> στο περίμενε. Περίμενε να δούμε τι θα γίνει με το κεντρικό θέμα και θα δούμε και τι θα κάνουμε στα επιμέρου. Περίμενε σε επιμέρου. Α πούμε, δεν έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ. 50 μέρε. Και ασκείται και μια κριτική στον τρόπο λειτουργία τη Βουλή. Yeah. Για παράδειγμα, ότι δεν έχει αρχίσει ο κοινοβουλευτικό έλεγχο ακόμα. Ότι δεν έχουν έρθει νομοσχέδια καθόλου κτλ. Και, και συνδέεται αυτό και από τα αντιπολίτευση και από άλλου με το γεγονό ότι όλα αυτά τα παιδιά είναι στο περίμενα να δούμε τι θα γίνει. Και αν με του εταίρου συμφωνήσουμε. Αυτή είναι μια. Ε, ε, πιστεύω ότι είναι... έχει δύο αφετηρίε. Mm. Η μία αφετηρία είναι για αυτού που δεν ξέρουν. Mm και τα λένε αυτά. Η άλλη αφετηρία είναι από αυτούς που θέλουν να κάνουν κριτική στην κυβέρνηση ναι. και αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Πρέπει να ξέρετε, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι είχαμε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Πριν την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας δεν μπορούσε να συγκροτηθούν, να, να, να γίνει η Βουλή σε σώμα. Σωστό, ναι. Όταν δεν γίνεται η Βουλή σε σώμα και δεν συγκροτούνται οι επιτροπές, οι επιτροπέ οι οποίε συγκροτήθηκαν να εδώ, εδώ και μια εβδομάδα. Δεν μπορεί να κατατεθεί. Άρα χάσαμε 25 μέρε με αυτό. Δεν μπορεί να κατατεθεί νομοσχέδιο mm. το οποίο θα λύσει. Λένε ότι σε δεν ζητσι. ήταν έτοιμη η κριτική, πάει εκεί. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ νο ήξερε ότι έρχεται στην εξουσία, το ξέραν και οι Πέτρε. Δεν είχε ετοιμάσει πέντε βασικά νομοσχέδια, ρε αδερφέ. Ναι, έχει τρία. Για τον ΕΦΙΑ, σα ρωτάμε. Δεν έχετε να μα πείτε κάτι συγκεκριμένο. Βδομα... Για κοιτάτε τώρα. Για... Μια κριτική που γίνεται. Κύριε Υπουργέ, ένα λεπτό. Για τον ΕΦΙΑ, μπορείτε να μου πείτε τι σχέδιο έχετε. Ρωτάει πολλοί κόσμο. Εδώ τα μηνύματα έχουν τρελαθεί. από την Η έμφυα είναι, σα, είναι σαφέστατη η θέση που έχουμε. Ο έμφυα θα καταργηθεί. Αυτό είναι το εύκολο. Νο τι θα μπει, είναι, το το είναι, Όχι, το εύκολο. θα μπει στη θέση του το Δύσκολο είναι, δεν είναι το εύκολο. Τι θα μπει στη θέση του και, με, ναι, ναι. Και, ναι. και θα αντικατασταθεί Μάλιστα. από, τον, από ένα σχέδιο νόμου, το από οποίο... ένα νόμο, ο οποίο είναι αυτό που ήταν παλιότερα για το φόρο τη μεγάλη ακίνητη περιουσία. Ποια είναι Καλά, το, αριάσατε, αριάσατε. Εδώ. τα αγαπητά. Ο φόρο τη μεγάλη ακίνητη περιουσία, εμεί έχουμε υπολογίσει ότι από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας πρέπει να μαζεύουμε περίπου ένα 300 με 1.700 το χρόνο. Σε σχέση με τα Άρα δηλαδή. και, με βάση, και με βάση αυτό θα προσπαθήσουμε να δούμε από ποιο όριο και πάνω θα μπει η. Αν βάλουμε παραδείγματο χάρη από 500.000 και πάνω και βάλουμε 3%, μαζεύεται αμέσως αυτό. Ναι. Σε αυτού που συνέλετε, έχουν ναι, ναι, από 500 και πάνω. Ναι. Αν βάλουμε από 300 και πάνω, μπορεί να το κάνουμε κλιμακωτά mm -hmm. με 1%, 2% ή 3%. Αυτά είναι τεχνική φύση. Τα υπόλοιπα τελείπα. που θα είναι οι φυσιολογικοί, είναι λεφτά. Μισό, μισό, όμως, τώρα. Λείπουν, λεφτά. Από, λοιπόν, να λείπουν κάνετε, από ποια. Λείπουν σε σχέση με αυτά που μάζευε ο Έμφυα. Άλλο. Αυτό που βέβαια. Και θα σας πει η Τρόικα, οι θεσμοί τέλο πάντων τα ισοδύναμα. Ναι, εμείς λέμε όμως τώρα, αν δείτε τα, αυτά που στείλαμε τώρα στη. στη στο, στο Eurogroup, αν δείτε αυτό, θα δείτε ότι έχουμε έσοδα πολύ περισσότερα από τα ένα, ενάμιση που θα λείπει από το έμφυα, mm -hmm. που είναι από, την, yeah. α, Ξέρετε... από το σύστημα του σύλληψης της λαθερμπορίας, από το σύστημα της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής, της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής Υπάρχουν δηλαδή, θα υπάρχουν έσοδα από εκεί Μπορεί mm. αυτά να λύσουν τα προβλήματα, εγώ λέω όχι Αλλά είναι, δεν μπορεί να λύσουν τα προβλήματα αυτά Διότι δεν θα έχει κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα mm. Αυτά είναι Περιν, για να μόνιμη, μπορέσουμε μόνιμη, να ξεκινήσουμε Να μπορούμε να αρχίσει η ανάπτυξη Να μπορεί να επανεκκινηθεί η οικονομία πριν ότι φόρο έκτακτο για... δεν θα βάλετε Mm. Οι φόροι υπάρχονται, στα συνεχιστούν κύριε Υπουργέ, που έχετε κάνει μεγάλη κριτική ω αντιπολίτευση. Για παράδειγμα, έχουμε έναν φόρο πολύ βαρύ το φόρο αλληλεγγύη. Το μείωση προηγούμενη κυβέρνηση 30%. Εσεί φωνάζατε γιατί δεν τον καταργεί. Ενώ ναι. προβλέπατε αρχικά ότι είναι έκτακτο. Ναι. Θα παραμείνει αυτό ο φόρο. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σα πω γι' αυτό. Δεν ναι, έχω μετά. ασχοληθεί ναι, με αυτό. Δεν να, μπορώ να κλείσουμε σας. με ένα και θέμα. Δεν ναι. θέλω να λέω πράγματα τα οποία. Εντάξει, δεκτό. Να πώς κλείσουμε πώς με, ένα, με ένα θέμα που είναι χτε. Ναι, ε, το θέμα τη Εξεταστική Επιτροπή για το πώ φτάσαμε στο Μνημόνιο. Ναι. Είχατε, είχε μια συνεννόηση, αν κατάλαβα καλά, η κυβέρνηση χτε Το εσωτερικό τη και με τον κύριο Καμένο κτλ. Ε, από πότε θα ισχύει η έρευνα για το πώ φτάσαμε στο μνημόνιο, Διότι σα το πω ευθέω, ακούγεται <χ> μια κριτική ότι θέλετε να βγάλετε έξω την περίοδο Καραμαλή. Όχι, δεν έχουμε αυτή την πρόθεση. Δεν έχετε αυτή την πρόθεση. Δεν έχουμε αυτή την πρόθεση. Μια Εμείς... κουβέντα, κύριε Υπουργέ, μια και είμαστε και στη, στα τη Βουλή. Σα έχει ενοχλήσει την κυβέρνηση η δραστηριότητα τη κυρία Κωνσταντοπούλου. Όχι. Είναι... Μια δραστηριότητα η οποία δίνει ζωή στο, θεσμό. στο κοινοβούλιο και στο θεσμό. Okay. <laughs> Μια κουβέντα θα μα πείτε όμω για τη συνεργασία που έχετε με τον κύριο Κουίξ σε λίγο, με στόχο του νέου αγρότε και του νέου επιχειρηματίε. Ένα okay. τίτλο θα μα βάλετε. Εντάξει, okay. ναι. Yeah. Πείτε το. Εγώ νομίζω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε τη, τη μεγαλύτερη. Ε, πρέπει να κάνουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια. Δηλαδή στον πρωτογενή τομέα είναι ο μόνος τομέα ο μόνος ναι. Από του τομεί οι οποίοι είναι εντάσει εργασία. Δηλαδή υπάρχουν. μπορούμε να σα πω, υπάρχει, βρήκαμε εμεί το Υπουργείο των Κουσία. Θα βρίσκει τα κουτάκια. Περίπου 235 εκατομμύρια ευρώ, mm. τα οποία είναι από. Από ευρωπαϊκού πόρου και από την Τράπεζα Πυραιώ με ένα 4% <coughs> τα οποία είναι για να αξιοποιηθούν Εκεί, για τι κοινωνικέ ε, το... για... τα ρίξετε σε αυτό το τομέα. Βεβαίω, σε αυτό Ως το ας... τομέα. Και μάλιστα προσπαθούμε να δούμε σε κάθε περιφέρεια ποια είναι η αγροτική γη που ανήκει στο δημόσιο και στην εκκλησία, ούτω ώστε να φτιάξουμε μέσω τη κοινωνική οικονομία. Πρέπει και νέε και να βρούμε. Μα η κυβέρνηση θα την προβληματίζει, οι αντιδράσει που υπάρχουν στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση και με τη συμφωνία και την ακολουθούμενη πολιτική. Σα προβληματίζει. Αυτέ οι αντιδράσει είναι και στο κόμμα σα, αλλά υπάρχουν και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Εσωτερικά. Λέει. Εσωτερικά. Αν ε, 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 έχετε ένα στοιχείο προβληματισμού ε, για το ότι υπάρχουν μια σειρά συντρόφων σα οι οποίοι θεωρούν ότι έχετε πάει σε ένα συμβιβασμό και δεν θα έπρεπε να έχετε πάει. Συμφωνία του Eurogroup. Γιατί ναι, ναι, αυτό μπορεί ναι, να εκφραστεί στα επιμέρου νομοσχέδια. Ναι, 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 Όλοι νομίζω ότι. Καλά, να μην πω το κλασικό ότι το κόμμα μα είναι Καλά, αυτό ένα είναι, κόμμα ρηστό. Δημοκρατικό διάλογο τάξει, με συνιστώσει, με τάσει, με ανοιχτή με, και... Σωστό αυτό. Το κρίσιμο όμω, και νομίζω ότι αυτό είναι ουσιαστικό, είναι ότι όλοι δουλεύουμε στη συγκεκριμένη γραμμή, στη συγκεκριμένη θέση που έχουμε. Όλοι προσφέρουμε όλοι οι στην προσπάθεια, όλοι οι υπουργοί, αλλά νομίζω και το κόμμα, προ αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή παρά τις ενοχλήσεις ή τις διαφωνιούλες που υπάρχουν σε σχέση με τη γενική, με, με την εικόνα που διαμορφώθηκε στις 20 του Φλεβάρη, νομίζω ότι η πάρα πέρα, στόχο, λέτε, ναι, πάρα η, παραπέρα. η παραπέρα κινήσεις μας, δηλαδή το ότι ήρθε η ανθρωπιστική κρίση, το ότι προχωράμε τις εκατοδόσεις, τι προχωράτε. Ότι, βεβαιώς, πότε θα κατατεθεί. Ε, θα κατατεθεί μέχρι το τέλο τη εβδομάδα. Όπω το έχετε πει, ή σα μάλωσαν. Γιατί σα μάλωσαν λίγο, κατάλαβα. Εμά ε, δεν μπορεί να μα μαλώσει κανεί. <laughs> δεν το έχετε <laughs> λοιπόν, καλημέρα. Είστε καλά, κύριε Μπουράρι. Καλή συνέχεια. και επιστρέφουμε με την άλλη πλευρά. Κύριο Γραμματέα τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριο Έχει ψωμί και εκεί. Εκεί. Εκεί να δεις. Από δύο χωριά χωριάτες που λένε. Εμείς είχαμε παντεσπάνι. Παντεσπάνι. Δάστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα.